πανέτοιμα να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές των Σερών είναι τα κρεοπολία εν όψη του Πάσχα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με αρνιά και κατσίκια. Η κορύφωση της κίνησης αναμένεται προς το τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας, κυρίως το Μεγάλο Σάββατο, εκεί όπου οι νοικοκυρές θα προμηθευτούν και τα τελευταία προϊόντα για το πασχαλινό τραπέζι. Τα αποκρέατα έχουμε τα πάντα. Αλλά ως επιτοπλίστων λόγω των ημερών προτιμούν το αρνάκι του κατσικάκι. Φυσικά τη σικουταρίτσα, το εντεράκι να κάνουν τη μαγειρίτσα και την παππούδα. Λοιπόν, η ανταπόκριση του κόσμου υπάρχει. Έχουμε πάρει ένα πάρα πολύ καλό όνομα, γιατί ο Όμιλος Επιχειρήσεων Κάντζα δουλεύει αποκλειστικά και μόνο με κτηνοτρόφους του νομού Σερών. Λοιπόν, και ο κόσμος μας προτιμάει και έρχεται. Έμεινε και πέρσι ευχαριστημένος και πρόπερσι, γι' αυτό και φέτος βλέπουμε η ανταπόκριση είναι, μπορώ να πω, ακόμα και μεγαλύτερη από πέρυσι. Είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, γι' αυτό και ψωνίζει. Και εμείς φυσικά τον προσέχουμε με τη σειρά μας, τον δίνουμε αυτό το οποίο θέλει να πάρει. Και φυσικά τα κρέατα μας είναι όλα, ειδικά τα αρνάκια μας, τα χαρακτηριστικά μας είναι από την Ορεινή και τον Ξηρότοπο. Οι τιμές είναι ικανοποιητικές, πολύ ικανοποιητικές φέτος. Πουλάμε 6,90 αρνάκι, 7,40 κατσικάκι. Αλλά είπαμε είναι της περιοχής Ορεινής και Ξηρότοπου. Τοπικά. Τοπικά, μόνο τοπικά. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Κάντζας δουλεύει αποκλειστικά και μόνο με σεραίους κτηνοτρόφους και αυτοί είναι ευχαριστημένοι και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Στο τραπέζι και το κοκορέτσι, εκτός από το αρνί, αλλά και το σπιλνάντερο, που επίσης είναι στην ημερήσια διάταξη του ερωταστικού τραπεζιού. Και κοκορετσάκι υπάρχει. Σε αυθονία υπάρχει, εμείς τα κάνουμε αυτά μόνοι μας, είναι περίπου στο κιλό και δίκυλα, αναλόγως και κατόπι παραγγελίας. Φυσικά αν θέλει κάποιος λίγο μεγαλύτερο, κατόπι παραγγελίας το κάνουμε και αυτό. Δεν υπάρχει μυστικό, λίγο πολύ ξέρουν να ψήνουν. Αν το βάλει νοικοκυρά στο φούρνο, το μυστικό το ξέρει νοικοκυρά. Είναι ο χρόνος ψησίματος. Τώρα, αυτοί που θέλουν να πάρουν για τη σούβλα, οπωσδήποτε ξέρουν τι παίρνουν. Παίρνουν δηλαδή λίγο βαριά αρνία ή κατσίκια, γιατί πρέπει να έχει λίγο τα κιλά του για να μπει στη σούβλα. Να μην είναι αδύνατο και δεν θα μείνει και κρέα. Άρα όλοι λίγο πολύ ξέρουν τι παίρνουν, δεν υπάρχουν μυστικά. Ο καθένας έχει σε εισαγωγικά το δικό του μυστικό στο ψήσιμο, άρα όλοι είναι μάστοροι. Κατσίκινα, λίγο χοιρινό, λίγο μουσχαρίσιο, το κεφάλι, τα έντερα, τη σικουταριά. Για τη μαγείριτσα, έτσι. Περάστε καλά αυτό το... άμα είναι τα εγγόνια μέσα στο τραπέζι, περνάμε πολύ ωραία. Ένα φαΐ μας έμεινε. Αυτό τουλάχιστον το ευχαριστηθούμε. Λούσα δεν θέλουμε, είμαστε γέροι. Καλά περάστε, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να πάμε πουθενά σε γλέντια δεν μπορούμε. Στο σπίτι, ναι. Σε ό,τι αφορά τα απορροκυπευτικά που είναι και αυτά απαραίτητα στο πασχαλινό τραπέζι υπάρχει επάρκεια. Βέβαια στην προτίμηση των σεραίων είναι και οι σαλάτες αληφές, τζατζίκι, τυροκαυτερή και ταραμάς. Κύριο σαλάτα, τζατζίκι, ταραμάς, ρώσικη, κυπουρού, τα πάντα έχουμε. Οι σεραίοι, τζατζίκι, τυροσαλάτα, γιαουρτάκι, αυτά, ναι. Οι τιμές είναι πάντα προσιτές, μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά στις τιμές μας, όπως κάθε χρόνο, έχουμε καλές προσφορές, πάντα, αυτά. Τι να ευχηθούμε. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με υγεία, πάνω απ' όλα και ειρήνη.